Από σήμερα και ως το τέλος του καλοκαιριού θα διαρκέσουν εκπτώσεις που καλύπτουν το σύνολο των εμπορικών καταστημάτων της χώρας. Σήμερα, πρώτη μέρα εκπτώσεων, παρατηρείται σημαντική κίνηση στους δρόμους. Οι έμποροι εμφανίζονται αισιόδοξοι, ζητούν όμως από όλους να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Υπενθυμίζεται πως εδώ και λίγες ημέρες έχει μειωθεί ο αριθμός τετραγωνικών μέτρων ανά πελάτη. Ευνηδιαστική η αλήθεια είναι η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης να ξεκινήσουν άμεσα οι εκπτώσεις και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τρέχουμε τελευταία στιγμή οι έμποροι να κάνουμε την προετοιμασία. Έστω και έτσι όμως δηλώνουμε όλοι οι συνάδελφοι παρόντες έσω έτοιμοι, η αγορά είναι πανέτοιμη, υπάρχει επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και ήδη από σήμερα υπάρχει μια θετική κίνηση στην αγορά. Οπότε φαίνεται κατευθείαν ότι και ο κόσμος, υπάρχει ανάγκη μεγάλη στον κόσμο να βγει στην αγορά, να κάνει τις αγορές του και αυτό φαίνεται ήδη από σήμερα. Ελπίζουμε για το καλύτερο σε όλους, εύχομαι καλές δουλειές σε όλες και όλους τους συναδέλφους και πραγματικά εύχομαι στον κόσμο ό,τι καλύτερο, υγεία πάνω απ' όλα και πραγματικά να βγει στην αγορά, να κερδίσει, να εκμεταλλευτεί τις μεγάλες εκπτώσεις που ξεκίνησαν ήδη από σήμερα. Για πόσες μέρες θα διαρκέσουν οι εκπτώσεις και αν αλλάζει κάτι στο πρόγραμμα στο ωράριό σας? Στο ωράριο όχι, δεν αλλάζει κάτι. Συνεχίζει το ίδιο πρόγραμμα, το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων και η διάρκεια των εκπτώσεων θα είναι μέχρι την 31η Αυγούστου του έτους. Και εδώ ισχύουν και τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, τα γνωστά λίγο πολύ, ο περιορισμός της εισόδου ατόμων ανατετραγωνικά, έτσι αυτά ισχύουν. Ακριβώς, αυτά ισχύουν. Βέβαια έχει αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων ανατετραγωνικό μέτρο. Ήταν ένα άτομο στα 25 μέτρα, αυτό έγινε ένα στα 16 τετραγωνικά μέτρα. Οπότε και όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν την πληροφορία που υπάρχει στην είσοδο των καταστημάτων για τα άτομα. Έχουν αυξηθεί τα άτομα και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυστηρά είναι τα μέτρα, έτσι πρέπει να είναι, για να γίνει το καλύτερο δυνατό και να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι το εμπόριο, τα εμπορικά καταστήματα της περιφέρειας, της περιοχής μας, δεν έχουν καμία ευθύνη στη μετάδοση του ιού και αυτό θα συνεχίσουν να κάνουν.